το των γυναικών. Πρόεδρε, ο λόγος εσάς. Κυρία Τσεφτσή, να σας πω ότι ήταν μεγάλη χαρά και τιμή που όλες οι κυρίες αποδέχθηκαν να κάνουμε αυτήν την συζήτηση σήμερα μαζί με την τρίτη αντιπρόεδρο, τη Δέσποινα τη Χαραλαμπίδου. Νομίζω ότι την ημέρα της γυναίκας έχει περισσότερο από όλα σημασία να τιμούμε γυναίκες που με το παράδειγμά τους αποδεικνύουν ότι κανένας αγώνας δεν είναι μάταιος και με το υπόδειγμά τους καταδεικνύουν ότι και σήμερα οι αγώνες για δικαιώματα, για εργασιακά δικαιώματα και για αξιοπρέπεια είναι επίκαιροι όσο ποτέ. Είναι για μένα προσωπικά πηγή έμπνευσης και εμψύχωσης. Ο αγώνας που οι γυναίκες αυτές, οι 595 καθαρίστριες του Υπουργείου Οικονομικών, έδωσαν όλο το προηγούμενο διάστημα με πείσμα, με αυταπάρνηση, διότι άφησαν τις οικογένειές τους και τα σπίτια τους και βρέθηκαν μαζί στο πεδίο της διεκδίκησης με φοβερή αξιοπρέπεια, αλλά και με μεγάλη αποφασιστικότητα να υπερβούν κάθε δοκιμασία και ιδίως αυτήν την δοκιμασία της διαθεσιμότητας και της ανεργίας την οποία βίωσαν. Τώρα που φτάσαμε στο τέλος του αγώνα, έχει νομίζω περισσότερο από ποτέ σημασία να τις τιμήσουμε. Και αυτό γιατί κάπως έτσι ξεκίνησαν οι αγώνες των γυναικών διαχρονικά. Να μην ξεχνάμε ότι η 8η του Μάρτη ήταν η μέρα που ξεσηκώθηκαν, έκαναν μια πολύ μεγάλη διαδήλωση οι εργάτριες της κλωστοϊφαντουργίας στη Νέα Υόρκη το 1857. Μια διαδήλωση που καταπνίγηκε από την βίαιη αντίδραση της αστυνομίας και τη βίαιη καταστολή. Μην ξεχνάμε ότι την 8η Μάρτη αποφάσισε η ανθρωπότητα να γιορτάσει σχεδόν 50 χρόνια, πάνω από 50 χρόνια αργότερα, μετά από αυτήν την κινητοποίηση, και να μην ξεχνάμε, γιατί το βιώνουμε και το βιώσαμε ιδίως την τελευταία περίοδο, ότι τα δικαιώματα, ακόμα και τα πιο κεκτημένα και τα πιο εμπεδωμένα, αν τα αφήσεις, κάποιοι θα θελήσουν να τα συρρυκνώσουν. Είναι αυτό που συνέβη επί μνημονιακής περίοδου. Η βίαιη συρρύκνωση, η βίαιη επίθεση στα εργασιακά δικαιώματα και σε καθεαυτή την εργασία. Και έτσι νομίζω ότι η υπενθύμηση των αγώνων και η κατάδειξη του νικητήριου αποτελέσματος, που περιμένουμε την ολοκλήρωσή του, έχει πολλαπλή σημασία. Εγώ θέλω να τις ευχαριστήσω που είναι σήμερα εδώ. Τις ξέρω μία προς μία από τους αγώνες και από τα πεδία των μαχών και χαίρομαι που θα έχετε κι εσείς την ευκαιρία να τις γνωρίσετε και οι πολίτες να τις γνωρίσουν και να ακούσουν. Και να πούμε πριν δώσουμε το λόγο στην κυρία Αντιπρόεδρο, στην Αντιπρόεδρο, ότι δυσκολευόντουσαν οι κυρίες να λέγαν, μα πώς θα πούμε, θα την πούμε Πρόεδρο, θέλουμε, για μας είναι η ζωή. Οπότε, δεν ξέρω, θα ήταν μια ιδέα ίσως και να μιλάμε στον ενικό. Στον ενικό και με τα μικρά μας ονόματα. Κυρία Αντιπρόεδρε. Νομίζω ότι σήμερα η παρουσία των κοριτσιών που είναι εδώ σήμερα τιμάει την ίδια τη Βουλή, τιμάει το Εθνικό Κοινοβούλιο. Δεν τιμάμε εμείς τους αγώνες. Με την παρουσία τους εδώ μας τιμούν. Έτσι. Αυτό πρέπει να κρατήσουμε σήμερα. Και αυτό είναι το πρώτο που πρέπει να κρατήσουμε σήμερα. Και το δεύτερο που πρέπει να κρατήσουμε σήμερα, και για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί επί πάρα πολλά χρόνια δούλεψα στον κλάδο της κλωστοϊφαντουργίας, είναι το εξής. Ότι για πρώτη φορά η Βουλή ανοίγει τις πόρτες της σε ένα κομμάτι του εργατικού κινήματος που είναι οι αγωνιζόμενες καθαρίστριες του Υπουργείου Οικονομικών και τις τιμάει, μάλλον μας τιμάνε με την παρουσία τους εδώ. Και νομίζω ότι και σε επίπεδο και συμβολισμού έχει ιδιαίτερη αξία η παρουσία των συναδερφισσών μου εδώ σήμερα. Και τις ευχαριστώ κι εγώ και πρέπει να ευχαριστήσουμε βέβαια την Πρόεδρο που είχε την ιδέα και την υλοποίηση.
Νομίζω μια ιδέα πραγματικά συμβολική του περιεχομένου αυτής της ημέρας. Δέσποινα, με την Αντιπρόεδρο έχετε και κοινές καταβολές συνδικαλιστικές, γιατί και εσύ έχεις εργαστεί εκτός από την καθαριότητα και στην κλωστοϊφαντουργία. Η Δήμητρα έχει εργαστεί. Η Δήμητρα, σωστά. Όμως εγώ θέλω να πω ότι είναι και δικιά μας πολύ μεγάλη τιμή. Mm-hmm. Είναι πολύ σεμνές και ταπεινές οι δύο κυρίες. Είναι δικιά μας πολύ μεγάλη τιμή που είμαστε εδώ και ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Και εγώ νιώθω πολύ συγκινημένη. Πολύ συγκινημένη. Πώς άλλαξε η ζωή σας αυτά τα χρόνια? Αυτούς τους 20 μήνες που είμαστε στο δρόμο. Ναι. Τα πάνω κάτω ήρθαν στη ζωή μας. Τα πάντα άλλαξαν. Νομίζω καμιά δεν είναι ίδια όπως ήταν πριν. Καμία. Από τις συναδέλφισσες που βρεθήκαμε στον δρόμο. Καμία. Η ζωή μας έχει γίνει κάτι άλλο. Δεν ξέρω, δεν μπορώ να το προσδιορίσω, αλλά σίγουρα δεν είναι αυτό που είχαμε πριν. Όπως είπε και η Δήμητρα, προηγουμένως ένας εκλεκτός συνάδελφος σας είχε αποκαλέσει αόρατες εργαζόμενες. Βρεθήκατε λοιπόν από το παρασκήνιο στο προσκήνιο. Τι σήμαινε αυτό για σας? Να βρεθείτε μπροστά. Ο κόσμος πολύ συχνά δεν προσέχει τις γυναίκες όταν... που καθαρίζουν. Ή έτσι το βιώνατε. Το βιώνατε όντως έτσι? Αισθανόσασταν αόρατες? Ναι, το βιώναμε έτσι. Γιατί κάποιες από εμάς πηγαίναμε αφότου είχαν φύγει οι υπάλληλοι και δουλεύαμε. Οπότε ούτως ή άλλως δεν είχαμε άμεση επαφή με τους συναδέλφους. Είναι αόρατες, δεν ξέρω, ναι, μπορεί και να ήταν έτσι. Αλλά αυτό όλο που έγινε, εμείς νομίζω δεν το έχουμε πολύ καταλάβει. Γιατί για μας είναι η προσπάθεια να πάρουμε πίσω τη δουλειά μας. Ήταν. Δεν νομίζω ότι καταλάβαμε όλο αυτό που έγινε. Δεν ξέρω μετά αν θα το καταλάβουμε, αλλά για την ώρα ζούμε την ένταση του να επιστρέψουμε. Όταν χαλαρώσει όλο αυτό, τότε ίσως όταν τα ξαναπούμε να σας πούμε πώς νιώθουμε τώρα. Εγώ δεν μπορώ να πω ότι νιώθω κάπως, γιατί δεν το έχω καταλάβει. Συνεχίζω αυτό. Έτσι συνήθως γίνεται όταν ζεις την ιστορία. Ναι, ναι, νομίζω. Οι υπόλοιποι απ' έξω μπορεί να το έχουν. Οι οικογένειές μας, οι άνθρωποι δικοί μας, σίγουρα το ζουν αλλιώς από ό,τι το ζούμε εμείς. Γιατί τους λείπουμε, γιατί δεν είμαστε στα σπίτια μας, γιατί μας είχαν μάθει έτσι, να είμαστε στο δρόμο, να μας βλέπουν να χτυπιόμαστε με την αστυνομία. Το ζουν αλλιώς. Εμείς οι ίδιες όμως δεν νομίζω ότι έχουμε καταλάβει κάτι από όλο αυτό. Και βέβαια, κυρία Πρόεδρε, είναι σημαντικό ότι από τις κυρίες που βρίσκονται εδώ σήμερα, οι περισσότερες είναι μητέρες μόνες που μεγαλώνουν παιδιά, ή διαζευμένες, όπως η περίπτωση της Γεωργίας. Οπότε έχει δύο πλευρές. Η μία η αγωνιστική και το ότι πρωταγωνιστείτε, και η άλλη είναι πώς αλλάζει η καθημερινότητά σας. Αλλάζει και άλλαξε πάρα πολύ απότομα για μας τους τελευταίους 20 μήνες. Ξαφνικά νιώσαμε ότι μας ακυρώνουν. Ένας άνθρωπος χωρίς τη δουλειά του κάνει την αξιοπρέπειά του. Εγώ είμαι μόνη μου, μένω βέβαια με τους γονείς μου, γιατί ο μισθός μου πάλι δεν μου επέτρεπε να ζω μόνη μου, έτσι. Οπότε φανταστείτε τώρα, μετά από τόσο καιρό, κόβεις τα πάντα. Από το τηλέφωνο, από τη σύνδεση, μπορείς να κόψεις, από την κοινωνική ζωή που δεν μπορείς να έχεις. Την επικοινωνία. Την επικοινωνία. Τα πάντα κόβεις, γιατί πια είναι πολυτέλεια για σένα. Γι' αυτό βγήκαμε στο δρόμο, γιατί θέλαμε πίσω τη ζωή μας. Και μόνο με τον αγώνα μπορείς να το πάρεις αυτό πίσω. Αντωνία, είσαι διαζευμένη, μεγαλώνεις. Ναι, είμαι διαζευμένη και μεγαλώνω ένα γιο 18 χρονών τώρα, είναι στις Πανελλήνιες. Σίγουρα υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα και κυρίως οικονομικά. Εγώ το γιο μου τον έχω σε φροντιστήρα αλληλεγγύης, γι' αυτό λέμε ότι κάνει και ένα πολύ μεγάλο αγώνα για αλληλεγγύη. Ό,τι είπε και η Γεωργία, ότι δεν έχεις κοινωνική ζωή. Εγώ ειδικά που έχω και ένα παιδί,
Είναι πάρα πολύ δύσκολο για μένα. Αλλά, εντάξει, νομίζω ότι υπάρχει ελπίδα. Εγώ βλέπω δηλαδή ότι τα πράγματα θα φτιάξουν. Είμαι αισιόδοξο άτομο. Και νομίζω εύλογα, γιατί είσαστε πάρα πολύ κοντά, είμαστε πάρα πολύ κοντά. Κοντά, ναι. Στον αληθή το δικό στην αίσια έκβαση. Ο γιος είναι του 97. Ναι, είναι του 97. Είναι σε αυτούς που δεν ψηφίσαν ενώ δικαιούνταν, δηλαδή. Όχι, ψήφισε. Ψήφισε, το κατάφερε. Ψήφισε, ναι, το κατάφερε. Ωραία. Και είχε έρθει και στη Βουλή των Εφήβων. Α, πολύ ωραία. Θα τη συγκαλέσουμε σύντομα τη Βουλή των Εφήβων. Εντάξει, η ζωή αλλάζει, αλλά πάντα πρέπει να βλέπεις τα πράγματα αισιόδοξα. Και γιατί το μέλλον πιο πολύ των παιδιών μας, γι' αυτό πρέπει να είμαστε αισιόδοξοι. Και σίγουρα θα έχουμε μια καλύτερη πορεία, εγώ το πιστεύω αυτό το πράγμα. Πιστεύω. Θα πούμε τα βασικά, γιατί μετά θέλω να φωτίσουμε και πλευρές έτσι και πιο ενδιαφέρουσες αυτής της περιπέτειας, η οποία είχε αρκετά σκοτεινά σημεία, όπως ότι ζήσατε εκπληκτικές εμπειρίες μέσα από αυτούς τους αγώνες. Γνωρίσατε ανθρώπους, δημιουργήθηκαν σχέσεις, φτάσατε στο Στρασβούργο και τις Βρυξέλλες. Θα ήθελα να... Και οι εμπειρίες είναι πάρα πολλές, γιατί συναστρέφεσαι με διαφορετικούς ανθρώπους, μαθαίνεις πάρα πολλά πράγματα, ανοίγεις το μυαλό σου, πράγμα το οποίο δεν είχε γίνει το τελευταίο καιρό, γιατί με το να έχεις μια καθημερινότητα, δεν έχεις και την ευκαιρία να γνωρίσεις άλλους ανθρώπους, άλλες ιδέες, άλλα πράγματα, να ανταλλάξεις απόψεις. Εμείς κάναμε παρέα. Ναι, ας το πούμε και έτσι, με πολλούς ανθρώπους από όλο τον κοινωνικό, από όλες τις κοινωνικές τάξεις. Ήρθαν άνθρωποι και μας συμπαραστάθηκαν πάρα πολύ. Και πήραν πάρα πολλά από τον αγώνα. Ενωθήκαμε πάρα πολύ με τις υπόλοιπες γυναίκες. Μοιραστήκαμε πάρα πολλά πράγματα, δημιουργήθηκαν φιλίες και σχέσεις οι οποίες δεν νομίζω ότι μπορούν να ξεχαστούν στον χρόνο. Διαψεύδοντας αυτό που λένε ότι δεν κάνουμε φίλους όταν σταματήσουμε να ψηλώνουμε. Άρα μέσα στις κρίσεις αναπτύσσονται δυνατοί δεσμοί. Φιλίες, δυνατές φιλίες αναπτύσσονται μέσα από δύσκολες καταστάσεις πάντα. Είναι αυτό που στην αριστερά ονομάζουμε οι σχέσεις συντροφικότητας. Ναι. Που χτίζονται ακριβώς μέσα από τις δύσκολες συνθήκες και μέσα από τους αγώνες. Αυτό φυσικά δεν περιορίζεται στην αριστερά, αλλά... έχει μία σημασία να ανατρέχει κανείς εκείνες ακριβώς τις σχέσεις που οικοδομούνται μέσα από τις δοκιμασίες. Ναι. Θα το πω, παρόλο που μου το είπαν προηγουμένως οι κυρίες, ότι αυτό που εκτιμούσαν σε εσάς και σημαίνετε πάρα πολλά για τις αγωνίστριες που είναι εδώ μαζί μας σήμερα, είναι ότι πηγαίνατε και τις επισκεπτόσασταν όταν πια όλοι είχαν φύγει, το βράδυ αργά, και είπαν ότι είναι κάτι που δεν θα το ξεχάσουμε. Ναι, σίγουρα δεν θα το ξεχάσουμε, γιατί μας έδωσε μεγάλη δύναμη που ερχόταν η ζωή στη σκηνή. Γιατί η σκηνή για μας ήταν πλέον το δεύτερο σπίτι μας. Πρώτο, βέβαια. Μην πω και το πρώτο, ναι, το πρώτο σπίτι μας. Πρέπει να πάρω το μικρόφωνο. Θα σας πέσει το καλό. Δεν χρειαζόμαστε εμείς μικρόφωνο. Έχετε. Α, sorry. Okay. Είναι οργανωμένες. Άννα. Εγώ αυτό που αποκόμισα είναι η συναδελφικότητα. Δηλαδή, δούλευα στη ΔΟΗ, δεν γνώριζα τις συναδέλφισές μου. Όλο αυτό, όταν τις γνώρισα, ήταν το κουράγιο που πήρα από αυτές. Δηλαδή, όταν εγώ που είμαι μόνη μου και μεγαλώνω το κορίτσι μου και όταν πήγαινα, έφευγα από την Ελευσίνα πολλές φορές γιατί εκεί μένω και εκεί δούλευα και έλεγα, τώρα πού πάω. Και μετά, όταν τις συναντούσα το πρωί μέσα στο κρύο, συγκινούμε. Όταν τις συναντούσαμε στο κρύο, λέω ότι αντιμετωπίζουν αυτές, αντιμετωπίζω κι εγώ. Και όταν έφευγα και παλεύαμε εκεί με τους αστυνομικούς για να κλείσουμε ένα ραντεβού, να μιλήσουμε στον Υπουργό. Είχαμε αυτό το παράπονο και έλεγα, τουλάχιστον το πάλεψα όταν γύριζα στο σπίτι και έλεγα, φεύγω,
Αλλά το πάλεψα και σήμερα. Αυτό διεκδίκησα τι? Αυτό που ακόμα και σαν χωρισμένοι που είμαστε το δικαιούμασταν σαν επίδομα να μεγαλώσουμε τα παιδιά μας. Τι άλλο θέλαμε? Και το όταν γύριζα σπίτι έλεγα άντε πάλι αύριο. Πολλές φορές είχαμε τύχει να χάσουμε το θάρρος μας, για λίγο όμως, γιατί όταν βλέπαμε μία την άλλη, έτσι σε φορές που... Και όταν βέβαια βλέπαμε τους υποψήφους τότε που ερχόταν μαζί μας, παίρναμε μεγάλη ελπίδα. Δεν μπορούν ούτε και οι ίδιοι πόση ελπίδα μας δίναν, χωρίς να έχουμε στον ήλιο μοίρα στην ουσία, που είμαστε σαν να αιωρούμασταν στο δρόμο με το ένα πόδι σαν τη νυχτερίδα. Και εκεί που νιώθαμε, βλέπαμε τους ανθρώπους αυτούς που ερχόταν κοντά μας και λέγαμε τουλάχιστον έρχεται ένας κοντά μας, κάτι να μας δώσει μια ελπίδα, κάτι. Δηλαδή, πιστεύω ότι και αυτό αν το καταλαβαίνουν τι μπορούσαν να κάνουν και τι προσφέρανε σε εμάς τις μανούλες, ήταν πολύ σημαντικό. Πολύ σημαντικό. Κάθε φορά που πήγαινα στο παιδί μου και γύρναγα, ήταν και η τάδε μαζί μας. Και εκείνο με κοίταζε και χαμογέλαγε και αυτό κάπως. Γιατί, δεν σας κρύβω, πραγματικά πολλές φορές είχαμε απογοητευτεί και λέγαμε μπα, σε δύο μήνες. Και όταν βγήκαμε πάλι και στον Απρίλιο που θυμούνται και τα κορίτσια, ήτανε παιδιά μια μεγάλη, μεγάλη εμπειρία που πραγματικά στη δυσκολία μέσα και στη στεναχώρια μας, πάντα κάτι ελπίζαμε, κάτι θα γίνει, λέγαμε, γιατί εμείς, ας πούμε, που είμαστε οι πιο αδύναμοι, εννοώ ως προς το κοινωνικό, ως προς το, όχι κοινωνικό με την έννοια τη δουλειά που κάνουμε, αλλά με το μισθολογικά, αν το πούμε έτσι. Γιατί την πληρώσαμε εμείς και όχι άλλοι, λέγαμε, ξέρω εγώ. Υπάρχουν τόσοι άνθρωποι που μπορεί να έχουν κάνει κάτι και να εκείνοι να είναι στη δουλειά τους. Εμείς γιατί τη χάσαμε? Αυτό ήταν όλο το παράπονό μας, γιατί ήταν όλα μαζί. Και είχαμε αυτούς τους, πολλές φορές, το ένα κορίτσι με το άλλο, που παλεύαμε εκεί με τους αστυνομικούς, και φυσικά όταν ερχόταν οι άνθρωποι αυτοί δίπλα μας, από όπου ερχόταν, ξέρω εγώ. Δεν θα ξεχάσω ποτέ όμως και τον απλό κόσμο, όταν παλεύαμε μία φορά στο δρόμο, στο Υπουργείο απ' έξω, που πέρασε κάποιος και έβγαλε τον μπουφάν του και ήρθε να αμυνθεί στην αστυνομία που μας χτυπάγανε. Πολύ ωραία ένιωσα εκεί, πραγματικά δεν το κρύβω. Ήταν ένα θέμα, ήταν κάποιες εμπειρίες που ζήσαμε, ξέρω εγώ, είτε το βράδυ που βάζαμε τη ζωή μας στον κίνδυνο. Δεν ήταν εύκολο, όταν ξενυχτάγαμε και μέναμε, κοιμόμαστε εκεί, δεν ήταν εύκολο πράγμα και δεν είναι ακόμα εύκολο. Ούτε δεν ξέραμε αν θα γυρίσουμε με τα πόδια μας γερά, τα χέρια μας. Αυτό δεν το ήξερε κανείς. Γιατί η μαμά μου μια φορά μου είχε πει ότι αν σπάσεις κάποιο χέρι σου, το πόδι σου, θα δω τι θα κάνεις. Γιατί και εκείνη φοβόταν, επειδή ζουν και μακριά οι γονείς. Δεν ξέρω, παιδιά, εμείς πάντως την ώρα που ήταν να παλέψουμε για κάτι, δεν σκεφτόμαστε τον εαυτό μας πραγματικά. Δήμητρα, πότε αποφασίσατε να κάνετε την Επιτροπή Συντονισμού? Την πρώτη μέρα που μαζευτήκαμε για πρώτη φορά. Πρώτη συνάντηση έγινε στις 23 Αυγούστου, πριν ακόμη βγούμε στη διαθεσιμότητα. Είχαμε λοιπόν μάθει, εγώ συγκεκριμένα, ήταν η πρώτη μέρα που είχα πάρει άδεια. Και είχα πάει σε κάτι συγγενείς μου και ήταν το πιο... να βγαίνεις σε άδεια και να μαθαίνεις ότι θα απολυθείς, είναι πολύ τραγικό. Αρχίσαμε λοιπόν, επειδή όντως εμείς είχαμε μια πολύ μεγάλη δυσκολία, γιατί 597 δεν είμαστε στην Αθήνα, δεν είμαστε σε ένα υπουργείο που μας λένε πολύ κόσμος. Είμαστε σε όλη την Ελλάδα. Καθαρίζαμε εφορίες, κτηματικές υπηρεσίες, ΣΔΟΕ, χημεία, τελωνία και δουλειά σκληρή, γιατί λένε εντάξει τετράωρο. Ποτέ δεν ήταν τετράωρο. Αν πιστεύει κάποιος ότι με 1.300 τετραγωνικά μπορείς να το καθαρίσεις αυτό σε 4 ώρες,
Εντάξει. Έτσι λοιπόν σιγά σιγά αρχίσαμε με τηλέφωνα να παίρνουμε τις συναδέλφισές μας στους νομούς, στους άλλους, εδώ στην Αθήνα και σιγά σιγά κατορθώσαμε και με τη βοήθεια της Ομοσπονδίας μας δεν πρέπει να το ξεχνάμε ή τουλάχιστον κάποια μέλη από την Ομοσπονδία να αρχίσουμε να έχουμε μια επαφή. Πρώτη λοιπόν συνάντηση έξω από το Υπουργείο ήταν στις 23 Αυγούστου. Εκεί λοιπόν συναντηθήκαμε για πρώτη φορά, συνάντησα τη Δέσποινα, τη Γεωργία, την Αντωνία, εδώ την Ανούλα και αποφασίσαμε να κάνουμε ένα συντονιστικό γιατί δεν θα μπορούσε αλλιώς, δεν βλέπαμε ότι υπήρχε κάτι άλλο να γίνει. Ξέρεις, όταν χάνει κάποιος τη δουλειά του, δεν χάνεις έτσι απλά τη δουλειά, χάνεις όλο τον κόσμο. Δεν μπορείς πια πλέον να ελπίζεις πουθενά. Δεν μπορείς στη σκέψη μόνο και μόνο ότι το σπίτι σου δεν θα έχει τα απαραίτητα για να το συντηρήσεις. Εκεί έρχεσαι και λες και τώρα τι γίνεται. Ξέρεις, εγώ έχω δει και έχω καταλάβει ότι δύο πράγματα ξέρεις να μπορούν να συμβούν εκείνη τη συγκεκριμένη στιγμή. Είτε αρχίζεις και λες το πόσο σε αδίκησαν που έχασες τη δουλειά σου και τώρα τι θα κάνεις ή να κάτσεις και να βουλιάξεις τον καναπέ σου και να αρχίσεις να αμαλώνεις και να βρίζεις την τηλεόραση όταν ακούς τους πολιτικούς να μιλάνε. Ένα είναι αυτό και είναι καταστρεφτικό, πιστέψτε με αυτό νομίζω. Είτε να πάρεις όσο κουράγιο μπορείς εκείνη τη στιγμή να έχεις και να πεις ότι όχι, δεν θα τους χαρίσω τη ζωή μου. Εγώ θα βγω, θα το παλέψω με όση δύναμη έχω και ό,τι καταφέρω. Τουλάχιστον θα μπορώ να κοιτάξω τα παιδιά μου στα μάτια και να τους πω ότι εγώ το πάλεψα, το προσπάθησα. Δεν έχει σημασία τόσο πολύ αν τα καταφέρεις ή δεν τα καταφέρεις. Σημασία έχει ο αγώνας που θα δώσεις. Γιατί πιστεύω ότι θα πρέπει αυτή η κοινωνία να ξανακαταλάβει από την αρχή ότι μόνο με τον αγώνα της μπορεί να τα καταφέρει. Γιατί το έχουμε πολύ ανάγκη, το έχουμε ξεχάσει αυτό. Μας έχουν περάσει ότι πλέον δεν μπορείς να καταφέρεις τίποτα. Αυτό νομίζω ότι μας κράτησε, σε μας και με τις συναδέλφισές μας ευτυχώς έγινε το δεύτερο. Μπορέσαμε να μαζευτούμε, μπορέσαμε να συσπηρωθούμε και μπορέσαμε να καταφέρουμε αυτό το ελάχιστο, λέω εγώ, μπορούμε να καταφέρουμε. Ακούμε πολλούς που λένε μπράβο, είστε ηρωίδες, μπράβο, τα καταφέρατε. Δεν είμαστε ηρωίδες. Είσαι σταγωνίστριες. Είμαστε απλά κάποιες γυναίκες που διεκδικήσαμε τη ζωή μας πίσω. Γιατί θα πρέπει, έχουμε ευθύνη πιστεύω σε αυτή την κοινωνία και απέναντι στα παιδιά μας. Για το τι κοινωνία θα τα παραδώσουμε επιτέλους αυτά τα παιδιά μας. Αν εμείς οι μανάδες τους δεν τους δώσουμε αυτό, ποιος άλλος. Και νομίζω ότι αυτό έχει, αυτό νομίζω ότι θα πρέπει να δώσουμε σαν μήνυμα. Κυρία Πρόεδρε, το σχόλιο σας. Νομίζω ότι είναι περιττά τα σχόλια και γι' αυτό θέλω πιο πολύ να ακούσουμε παρά να μιλήσουμε. Αυτό το μήνυμα ότι για τη ζωή σου πρέπει να παλέψεις και ότι παλεύοντας για τη ζωή σου δίνεις και στις επόμενες γενιές ελπίδα και προοπτική είναι σημαντικό που βγήκε μέσα από αυτόν τον αγώνα. Ακούμε και αν ακούμε μεγαλοσχήμονες να σου λένε το τάδε είναι μάταιο, το δίνα δεν μπορεί να γίνει, τίποτα δεν αλλάζει, τον κόσμο δεν μπορείς να τον αλλάξεις. Κι όμως οι άνθρωποι όταν το αποφασίζουν, όταν παίρνουν τη ζωή στα χέρια τους, όταν διεκδικούν μπορούν να αλλάξουν τα πάντα. Και τα κορίτσια το απέδειξαν και το αποδεικνύουν με τον πιο καθαρό και τον πιο καθάριο τρόπο, έτσι, για να αναφερθώ και στην ιδιότητά σας των καθαριστριών, που είναι από τα πιο καθαρά επαγγέλματα. Δεν σας είπαν όμως, και η Δήμητρα δεν σας είπε, με πόσο
κόστος προσωπικό έγινε αυτός ο αγώνας και με πόση διακινδύνευση και διακύβευση και του πιο πολύτιμου αγαθού που είναι η ζωή και η σωματική ακεραιότητα. Η Δήμητρα πόσες φορές βρέθηκε χτυπημένη με σπασμένα μέλη. Όχι μόνο εγώ, αλλά και τα άλλα κοριτσιά. Ήθελα απλά να... αυτός ο αγώνας δεν ήταν καθόλου εύκολο έτσι όπως ξεκίνησε, γιατί εμείς οι περισσότερες γυναίκες, μας βλέπετε άλλωστε, είμαστε πάνω από 50 χρονών, που σημαίνει ότι οι γυναίκες ήδη κουρασμένες. Όταν ξεκίνησε αυτός ο αγώνας, χάρη στα κορίτσια που ήταν εδώ από την Αθήνα, γιατί εγώ είμαι από το Βόλο, τους πρώτους δύο μήνες δεν ήμουνα σε καθημερινή βάση εδώ. Ερχόμουν μία-δύο μέρες τη εβδομάδα ή στις 10 μέρες. Τα κορίτσια όμως ήταν εδώ. Θέλω λοιπόν να πω, όσο και αν κάθε μέρα βγάζαμε το λαιμό μας φωνάζοντας έξω από το Υπουργείο, ήταν σαν να ήμασταν αόρατες. Δεν μας έδινε κανένα σημασία. Όταν λοιπόν αυτοί οι που μας κυβερνάνε είδαν ότι αυτό δεν θα το σταματούσαμε, αρχίσαν το δεύτερο, αυτό που είπε η ζωή πιο μπροστά. Το να, λίγο να μας περιγελούν, να μας κοροϊδεύουν, λέγοντάς μας ότι εντάξει τώρα τι κάνετε, τι νομίζετε θα καταφέρετε, τίποτα. Ποιος κατάφερε κάτι και να το καταφέρετε κι εσείς. Ακριβώς. Όχι καλά, όχι και τόσο καλά στα μυαλά σας, Δημήτρη, λες. Βεβαίως. Θα το πούμε λίγο παρακάτω αυτό. Και όταν καταλάβαν ότι ούτε κι αυτό πιάνει με εμάς. Η απαξίωση. Η απαξίωση, τότε ήρθαν τα πιο δύσκολα. Ήρθε η βία. Δεν θα ξεχάσω ποτέ. Στην ουσία, εμένα ήταν εκείνη η χειρότερη ημέρα, ήταν η πρώτη φορά που τέσσερις γυναίκες μέσα στο Υπουργείο στη Νίκης, ήμασταν εγκλωβισμένες εκεί μέσα, οι συναδέλφισσές μου ήταν από έξω. Δεν θα ξεχάσω ότι κάποια στιγμή, επειδή θέλαμε ακριβώς ένα ραντεβού και την τελευταία στιγμή αναβλήθηκε, εμείς επιμέναμε ότι δεν φεύγουμε εδώ αν δεν δούμε το διευθυντή, νομίζω, του κύριου Στουρνάρα. Σε κάποια στιγμή ακούσαμε από, δεν ξέρω πώς λέγονται όλα αυτά τα μηχανάκια που έχουν οι αστυνομικοί, καθαρίστε το χώρο. Εκείνη τη στιγμή είναι το καθαρίστε το χώρο, δηλαδή από τι, από ποια σκουπίδια. Δεν θα ξεχάσω με πόση βία μας πετάξανε έξω. Λες και δεν ήμασταν άνθρωποι. Δεν θα ξεχάσω τις φωνές των συναδελφισσών μου από απέναντι που φωνάζαν «Μην τις πειράζετε, μην τις αγγίζετε». Αυτό πολλές φορές έρχεται στο νου μου. Ήταν τότε που βλέπαμε ανθρώπους, καθώς εμάς μας πετούσαν στην κυριολεξία έξω, εμείς γυρνούσαμε μέσα, γιατί θέλαμε οπωσδήποτε, ήταν η ζωή μας αυτό, αυτό έπρεπε να το λύσουμε, έπρεπε να δούμε κάποιον να μας δώσει μία απάντηση. Βλέπαμε λοιπόν τον κόσμο να προσπαθούν να μας προστατέψουν. Αυτό είναι το πιο σημαντικό από όλα, η αλληλεγγύη. Εγώ εκείνη τη στιγμή κατάλαβα ότι δεν μπορείς να καταρακώνεις έναν άνθρωπο, γιατί το μόνο που ζητάει είναι η δουλειά του και η αξιοπρέπειά του. Και έχω πει πάρα πολλές φορές ότι οι πληγές από τα σώματά μας, που είναι γεμάτα από μελανιές, δεν υπάρχει συναδέλφισά μου που να μην είναι με μελανό σημεία του σώματος. Είναι πάρα πολλές οι συναδέλφισσές μου που έχουν πάει στο νοσοκομείο, πάρα πολλές. Αυτές οι πληγές όμως πολύ γρήγορα γίνονται καλά. Όμως, για τις πληγές που έχουν ανοίξει μέσα στις ψυχές μας, δεν ξέρω αν ποτέ κάποιος μπορέσει να μας εξηγήσει γιατί έγινε όλο αυτό. Ποιος θα πληρώσει, ποιος θα δώσει λόγο για όλο αυτό. Και όχι μόνο για μας, για όλη την κοινωνία, αλλά επειδή αυτή τη στιγμή μιλάμε για τον αγώνα των καθαριστριών. Κυρία Αντιπρόεδρε. Νομίζω ότι όλο το προηγούμενο διάστημα με τον αγώνα που έδωσαν
τα κορίτσια, ένα σκληρό αγώνα που πέρασε από πάρα πολλά στάδια. Ήταν όλη η ιστορία αυτή που ζήσανε και που ζήσαμε κι εμείς και που έζησε η κοινωνία, ήταν συγκλονιστική. Επειδή εγώ προσωπικά πήρα μέρος σε μια κινητοποίηση, όχι τα δύσκολα χρόνια, εύκολα σε εισαγωγικά χρόνια, το 1984, μια κινητοποίηση που κράτησε 3 μήνες, όχι 20 μήνες, θέλω να πω ότι αυτό που ζήσανε τα κορίτσια, αυτούς τους 20 μήνες, η συντροφικότητα, η αγάπη, το γεγονός ότι ήρθανε κοντά η μία στην άλλη, θα τη σημαδέψει για όλη τους τη ζωή. Εγώ σήμερα, ακόμα και σήμερα από το 84, βρισκόμαστε με τα κορίτσια που δώσαμε και εμείς έναν άλλον αγώνα, σε εύκολα χρόνια, επαναλαμβάνω, όχι σε δύσκολα μνημονιακά χρόνια. Δεν αντιμετωπίσαμε βία. Αντιμετωπίσαμε μια σκληρή εργοδοσία. Αυτός ο αγώνας άφησε το αποτύπωμά του σε μας. Το αποτύπωμα όμως των κοριτσιών και το αποτύπωμα και στην ίδια την κοινωνία είναι πολύ μεγαλύτερο. Γιατί? Γιατί κοιτάξτε λίγο τι είχαμε. Όταν ξεκίνησε ο αγώνας των καθαριστριών, είχαμε ένα εργατικό κίνημα να είναι σε μία μεγάλη κάμψη και ουσιαστικά αυτός που ανέδειξε, ο αγώνας που ανέδειξε την αντίσταση των εργαζόμενων απέναντι στις μνημονιακές πολιτικές και στις άδικες πολιτικές των απολύσεων κτλ. Ήταν ο αγώνας των καθαριστριών. Δεν είχαμε το διάστημα αυτό άλλον αγώνα με ένταση, με παλμό και με αποφασιστικότητα. Είχαμε απουσία αγώνων και ευτυχώς έβγαλε ασπροπρόσωπο το εργατικό κίνημα ο αγώνας των καθαριστριών. Και αυτό πρέπει να το κρατήσουμε, νομίζω. Και θα το αποτιμήσει και η ιστορία κάποια στιγμή αυτό. Βέβαια. Δέσποινα, θέλω να μιλήσουμε και από τη δική σου την εμπειρία για τις σχέσεις, για την αλληλεγγύη, για τις φιλίες που δημιουργήθηκαν. Οι φιλίες, πέρα από τις συναδέλφισσες, που ήταν πολύ ωραίο που γνωριστήκαμε και μας είχαμε κοινούς στόχους, αναπτύχθηκαν και πολλές φιλίες μέσα από ανθρώπους που ερχόντουσαν εκεί και μένανε μαζί μας. Αυτό όσον αφορά το θέμα της φιλίας που έφτανε μέχρι εκεί. Για την αλληλεγγύη είναι ένα μεγάλο κομμάτι που για μένα αυτός ο αγώνας που δόθηκε τους 20 μήνες, αυτό που θα μείνει χαραγμένο στην ψυχή μου και από εδώ και στο εξής αυτό που θα ακολουθήσω πέρα από τη δουλειά μου είναι η αλληλεγγύη. Για μένα μέχρι και πριν βγω στο δρόμο αλληλεγγύη ήταν παίρνω τα ρουχαλάκια των παιδιών που δεν τους κάνουν πια και τα δίνω στην εκκλησία. Τα δίνω στους φτωχούς, όταν και όπου μάθαινα ότι υπάρχει ανάγκη. Αυτούς τους 20 μήνες έμαθα ότι η αλληλεγγύη είναι και κάτι άλλο. Ακόμα μεγαλύτερο, ακόμα πιο σπουδαίο. Θα κάνω μια μικρή παρένθεση και θα πω για κάποιους προσωπικούς μου λόγους. Δεν μπόρεσα να πάω στο Κομπάνι που πήγε η Γεωργία. Πάλεψα πάρα πολύ για να το καταφέρω και μου στήχησε πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Παρένθεση, κλείνει. Αλληλεγγύη, μεγάλο κομμάτι. Οι περισσότεροι άνθρωποι που σχεδόν όλο το καλοκαίρι μας έφερναν το φαγητό μας το μεσημέρι, ήταν άνθρωποι άνεργοι, που το έκαναν στερώντας ίσως ένα δικό τους πιάτο φαγητό. Δεν έχω λόγια να περιγράψω όλο αυτό που έζησα με την αλληλεγγύη και πάνω απ' όλα την αλληλεγγύη για όλους. Το δικό μας δεύτερο σπίτι, γιατί έτσι το αισθανθήκαμε, που άνοιξε από την πρώτη στιγμή, βοηθώντας μας με όποιον τρόπο μπορούσε και ήταν πολύ μεγάλη βοήθεια που μας πρόσφερε και ήταν και πολύ μεγάλη στήριξη που μας πρόσφερε. Ήταν δίπλα μας κάθε στιγμή.
Αλλά αυτό νομίζω είναι ένα κομμάτι που έβγαινε μέσα από την αντιπολίτευση εκείνο τον καιρό. Σημερινή κυβέρνηση εξακολουθεί και με μεγαλύτερη δυναμική να ασχολείται η αλληλεγγύη με αυτό. Εκείνο τον καιρό όμως ήταν δίπλα μας, ήταν το στήριγμά μας για μας και ξέραμε ότι οτιδήποτε πρόβλημα θα προέκυπτε στο δρόμο, γιατί υπήρχαν πάρα πολλά προβλήματα. Ήταν το θέμα των φαρμάκων, ας πούμε, που αντιμετωπίζαμε κάποια στιγμή, των γιατρών. Ήταν ακόμα και των τροφίμων που δίναμε. Μαζί με την αλληλεγγύη δίναμε και τρόφιμα σε οικογένειες που πραγματικά, και δικές μας οικογένειες, που πραγματικά τα είχαν ανάγκη. Μετέπειτα, εμείς οι ίδιες αρχίσαμε να αναλαμβάνουμε ρόλο τέτοιο. Δηλαδή, σε καθημερινή βάση, όσο ήταν η Σύρη, φτιάχναμε, ξέρω εγώ, 500 σάντουιτς και τα πηγαίναμε πάνω. Βοηθούσαμε την αλληλεγγύη. Στην πλατεία Συντάγματος. Ναι, στην πλατεία Συντάγματος. Α, το πάνω, ναι. Mm. Για μας γνωστό, αλλά... Γιατί πες ότι είχατε τη σκηνή σας. Ναι, ακριβώς... εμείς εκεί, λοιπόν, από τη σκηνή, φτιάχναμε τα σάντουιτς, τα τυλίγαμε και τους τα πηγαίναμε. Ή φιλοξενούσαμε τα παιδιά τα βράδια που έκαναν κρύο ή έβρεχε. Φέρναν τα παιδιά κάτω και τα φιλοξενούσαμε εκεί, στο χώρο μας. Τα φιλοξενούσαμε. Τέλος πάντων. Φιλοξενούσατε. Ουσιαστικά ήταν καλύτερο. Τα φροντίζαμε. Ναι. Τα φροντίζαμε να ξυπνήσουν το πρωί, να έχουν το γάλα τους. Τις περισσότερες φορές μαζεύαμε δικά μας χρήματα και το παίρναμε. Βοηθήσαμε στο να μαζευτούν ρούχα, τρόφιμα, σχολικά είδη. Όπου μπορούσαμε να προσφέρουμε πια, γιατί μας το είχαν δώσει τόσο απλόχερα οι άνθρωποι, αυτή τη βοήθεια μας την είχαν προσφέρει, και νομίζω ότι όλες μας και αυτές που δεν είναι εδώ το έκαναν με πάρα πολύ μεγάλη χαρά. Θέλω να μοιραστείς μαζί μας την πιο οδυνηρή και την πιο σκοτεινή και την πιο φωτεινή πλευρά αυτής της περίοδου. Για σένα. Ναι, για σένα. Η πιο σκοτεινή πλευρά και η πιο οδυνηρή για μένα είναι αυτή που περιέγραψε η Δήμητρα. Δεν θα ξεχάσω εκείνη την ημέρα ποτέ στη ζωή μου, διότι 4 γυναίκες μας έβγαλαν κυριολεκτικά τσουβάλια και με πάρα πολύ βία και καταστολή έξω από το Υπουργείο Στηνίκης. Θυμάμαι ότι βγάλαν πρώτη εμένα και πήγα να προστατέψω και τη Δήμητρα, γιατί την έβλεπα να τη σέρνει ο αστυνομικός και ξαναγύρισα πίσω και με την ασπίδα του ήρθε να με αντιμετωπίσει και μου έσπασε το δάχτυλο. Αυτή ήταν η πιο άσχημη στιγμή και η επόμενη ήταν ότι όταν σε μια συμπλοκή με τους αστυνομικούς έβλεπα τα μάτια του παιδιού μου απ' έξω να έχει το φόβο της μαμάς του. Αυτά ήταν οι πιο δύσκολες στιγμές μου. Οι πιο φωτεινές και οι πιο χαρούμενες στιγμές ήταν όλον αυτόν τον κόσμο που είδαμε πάνω από το... που ήταν η Χάρης Αλεξίου και τραγουδούσε, πώς το λένε αυτό, την εξέδρα τέλος πάντων, που είδαμε όλο αυτόν τον κόσμο κάτω και είχαμε πάθει σοκ γιατί δεν το πιστεύαμε. Και η είσοδός μας, η επίσκεψή μας στο Ευρωκοινοβούλιο. Εγώ θέλω να καταθέσω και μια άλλη προσωπική μου στιγμή που τα κορίτσια δεν την έζησαν, αλλά για μένα ήταν πάρα πολύ σπουδαία. Καλεσμένη στη Γερμανία από το Die Linke, επισκέφτηκα τον τάφο της Ρόζας Λούξεμπουργκ, που συγκινήθηκα, διότι ήξερα ότι δεν μπορούσα να σκεφτώ ότι θα έφτανα μέχρι εκεί ποτέ. Αυτό ήταν μια προσωπική στιγμή για μένα και πραγματικά μου έδωσε έτσι... Με χαροποίησε πάρα πολύ, πάρα πολύ. Γεωργία, θα μπορούσαμε να πούμε ότι ζήσατε ακόμη και αυτά που δεν είχατε ονειρευτεί από την αρνητική αλλά και από την θετική πλευρά. Ναι, ένα τυχαίο κακό γεγονός σηματοδότησε μια νέα αρχή, νομίζω, για όλες μας. Ζήσαμε μοναδικές στιγμές, υπέροχες στιγμές και πολύ σκληρές στιγμές, πολύ δύσκολες στιγμές. Και νομίζω πως έχουμε γίνει καλύτεροι άνθρωποι. Για σένα... Και αντιμετωπίζουμε
το μέλλον με πολύ αισιοδοξία. Για σένα η πιο δύσκολη στιγμή? Όταν κερδίζοντας την απόφαση πήγαμε στο Υπουργείο Οικονομικών και έχω τη Δήμητρα με το καροτσάκι, η οποία έχει θέμα με το πόδι της, την έχω μπροστά. Γίνονται τα επεισόδια και τις βλέπω γύρω μου να καταραίουν. Εγώ έχω την αίσθηση ότι έχω την ευθύνη της Δήμητρας, δεν μπορώ να την εγκαταλείψω. Και βλέπω τις υπόλοιπες να καταραίουν μία-μία. Ήταν από τις χειρότερες στιγμές μου. Είναι για όλες η ίδια. Είναι χειρότερες, ναι. Ναι, γιατί γίναμε κάτι παραπάνω, εγώ θεωρώ, από φίλες. Έχουμε γίνει, ναι. Είναι η οικογένειά μας πια. Η μία νομίζω ότι αποτελεί ναι, την οικογένεια της άλλης. Έχουμε ζήσει πολλές στιγμές, πολύ όμορφες στιγμές, πολύ σκληρές στιγμές. Αλλά φτάσαμε στη νίκη. Νομίζω πως φτάσαμε εδώ γιατί ήμασταν πεπισμένες, θα δανειστώ μια έκφραση από ένα βιβλίο, ότι ήταν αλήθεια. Ήταν η δική μας η αλήθεια. Είχαμε αποφασίσει ότι θα κερδίσουμε αυτόν τον αγώνα και δώσαμε ό,τι περισσότερο έχει καθημία από εμάς. Σε αυτόν τον αγώνα όλοι έχουν δώσει. Και πιο έτσι απροσδόκητα θετική εμπειρία μέσα από αυτούς τους πολύμινους αγώνες. Θα μπορούσε να είναι και αυτή η στιγμή που ζω τώρα, ας πούμε, να είμαι στο Ευρωκοινοβούλιο, να μην αισθάνομαι καμία ανασφάλεια, κανέναν φόβο, γιατί εμείς αυτή η κακή στιγμή μας έφερε πολλές φορές στο Κοινοβούλιο μέσα, αλλά ασφικτιούσαμε με τον τρόπο που κινούνταν γύρω μας οι άνθρωποι. Αυτή λοιπόν μια πολύ όμορφη στιγμή που είμαι πολύ χαλαρή, συντροφιά με εσάς, με την αγαπημένη πρόεδρο, με την αντιπρόεδρο. Είναι συγκινητικό αυτό που λες. Είναι μια πολύ όμορφη στιγμή. Άλλωστε η Γεωργία λέει ότι ίσως εμείς θα πρέπει να τον ευχαριστήσουμε τον Σαμαρά για ό,τι περάσαμε. Πρέπει να μην ξεχνάμε την προηγούμενη κυβέρνηση. Πίσω από κάθε κακό πρέπει να κοιτάμε πάντα το καλό της υπόθεσης. Και αυτό βγάζουμε σήμερα. Και εμένα τουλάχιστον θα ήθελα και το σχόλιο σας μ' αρέσει, γιατί όχι, δεν κάνουμε αυτό που συνηθίζεται σε τηλεοπτικές συναντήσεις, ο πόνος και εν πάση περιπτώσει το παράπονο, αλλά βγάζουμε ένα θετικό μήνυμα μέσα από οδυνηρές διαδικασίες και προσωπικές, γιατί να το αρνηθούμε, εκπτώσεις. Η ζωή σας άλλαξε. Κυρία Πρόεδρε, πώς σχολιάζετε την αίσθηση των κυριών? Νομίζω ότι αυτό που είπε η Γεωργία πριν από λίγο, ότι πιστέψαμε ότι ήταν αλήθεια. Είναι πολύ φιλοσοφημένο και πολύ αληθινό. Και δείχνει πραγματικά ότι την αλήθεια τους την πίστεψαν και την έκαναν αλήθεια όλων μας. Γιατί μέσα από το δικό τους πείσμα και τη δική τους προσήλωση σε αυτόν τον αγώνα, πίστηκε, το είπε και η Δέσποινα, η κυρία Αντιπρόεδρος πριν από λίγο, πίστηκε και η κοινωνία, πίστεψαν σε αυτόν τον αγώνα πολλοί και πολλές που έβλεπαν μέσα από τα μάτια τους και μέσα από το παράδειγμά τους και τους δικούς τους μικρότερους ή μεγαλύτερους αγώνες. Και από την άλλη πλευρά έτσι αισθάνομαι την ανάγκη να πω ότι για αυτές τις τρομακτικές στιγμές βίας και δοκιμασίας που ζήσανε, που ήταν όποιος έχει υποστεί την καταστολή και αυτήν την ισοπεδωτική βία, γνωρίζει ότι εκείνη τη στιγμή πια αναμετριέσαι με την ύπαρξή σου, με τον εαυτό σου και με όλους σου τους φόβους. Το ότι αυτές τις στιγμές η μία δεν σκεφτόταν τον εαυτό της, αλλά σκεφτόταν τις άλλες γύρω της και προστάτευσαν η μία την άλλη και συλλογικά τον αγώνα και την αξιοπρέπειά τους, τις τιμά πολλαπλά. Δεν μπορώ τώρα να μην πω για να ευθυμίσουμε και λίγο ότι για κάποιες τέτοιες στιγμές, και είναι κρίμα δεν έχουμε τη Βασιλική την Κόβα μαζί, για κάποιες τέτοιες σκηνές επίθεση στις γυναίκες αυτές που τις βλέπετε πόσο επικίνδυνες είναι, μεταδόθηκαν δελτία επίθεση των καθαριστριών στα ΜΑΤ. Ναι.
Και είναι κρίμα που δεν έχουμε τη λιλιπούτια συναδέλφισά τους. Είναι ούτε ένα 50 είναι η βασιλική μας, έτσι δεν είναι. Η οποία έφτασε να κατηγορηθεί ότι κακοποίησε έναν δυσθεόρατο, έναν θεόρατο μάλλον, αστυνομικό. Είχαμε βγάλει και ένα σύνθημα τότε. Μας είπανε πως έδιρε όλη τη δημιουργία μια σούπερ καθαρίστρια κιλά 53. Αυτό δεν ήταν το μόνο σύνθημα το οποίο ήταν εφάνταστο. Ναι, είχαμε βγάλει πάρα πολλά. Κάθε μέρα σκεφτόμασταν και για κάθε γεγονός είχαμε σύνθημα. Δηλαδή, πούμε, το βγάζαμε πολύ μεγάλη ευκολία. Στον δρόμο τα βγάζαμε. Ναι. Ας πούμε, ένα παράδειγμα. Ας πούμε... Τότε με το Σπηλιωτόπουλο. Με το Σπηλιωτόπουλο, ναι, όταν μας είχε αποκαλέσει οι Μήτρελες. Ότι βγαίνουν 30 οι Μήτρελες στον δρόμο, ας πούμε, και κλείνουν την κυκλοφορία. Πώς ήταν το σύνθημα αυτό? Καλύτερα οι Μήτρελες. Ναι, παρά υποταγμένες, το καθεστώς της Τρόικα ποτέ παραδομένες. Είχαμε βγάλει και κάποια άλλα με τη Μέρκελ όταν είχε έρθει στην Αθήνα για επίσκεψη. Γενικά είχαμε πολύ καλή σχέση με τα συνθήματα. Τα συνθέταμε πολύ γρήγορα και τα βγάζαμε. Μήπως θα μπορούσατε να προσληφθείτε σε κάποια εφημερίδα, να εμπνέετε γελιογράφους, να τους δίνετε ατάκες, γιατί είναι πολύ καλές ατάκες. Εγώ η αλήθεια είναι ότι έχω εμπνεύσει πάρα πολλές. Ακόμα και την ημέρα με το Globes του αστυνομικού, έχω γίνει γελιογραφία συνεχώς. Αλλά εντάξει, ναι, θα μπορούσαμε, ναι. Θα μπορούσαμε, η αλήθεια είναι. Ποια ημέρα, Δέσποινα, για πες το, για να το ακούσουμε. Ήταν κάποια από τις πολλές φορές που είχαμε πάει στο Υπουργείο και ζητούσαμε ένα ραντεβού με τον Στουρνάρα. Και εκείνη την ημέρα δεν ξέρω αν έπεσε τυχαία ή αν στην προσπάθειά του να το βγάλει για να μας χτυπήσει. Εγώ θέλω να πιστεύω ότι έπεσε τυχαία το γκλόπι του αστυνομικού. Και σιγά σιγά μία άλλη συναδέλφισσα με το πόδι της το έφερε λίγο πιο μπροστά. Εκείνη φοβήθηκε να το πάρει. Το έδωσε σε μένα. Εγώ, λοιπόν, σηκώνοντάς του, του έλεγα «Με αυτό χτυπάτε τις μανάδες σας». Γιατί αυτό μου βγήκε εκείνη τη στιγμή. Δηλαδή, ένιωθα ότι αυτό που έκανε να απασφαλίσει, ας πούμε, το Globes, γιατί θεωρώ δεν είναι πάρα πολύ εύκολο να ανοίξει όλο αυτό από μόνο του, δεν είναι και με μια σπίδα μπροστά, πώς το έκανε αυτό, ή αν το κάναμε εμείς όπως κατηγορηθήκαμε μετά. Και του το έλεγα συνεχώς. Αυτός είχε τρομάξει λίγο, γιατί δεν ήξερε τι θα κάνω κιόλας με αυτό. Αλλά ο άλλος που το έπεσε ήρθε από πίσω έτσι και με πολύ απλό τρόπο μου το πήρε. Γελάμε τώρα. Ναι. Τώρα ναι, πραγματικά εκείνη τη στιγμή ήταν για μένα που το έκανα αυτό, δηλαδή που του το έλεγα και το έλεγα και το πίστευα, ότι πώς είναι δυνατόν να χτυπάτε τις μανάδες σας. Εγώ έχω μεγαλύτερα παιδιά από εσάς, ας πούμε. Πώς μπορείς να το κάνεις αυτό? Και να πούμε ότι και κάποιες από εσάς είναι και γιαγιάδες. Δεν έχουμε η Ευαγγελία, η Ελεξάκη που είναι? Η Ελεξάκη είναι στις Βρυξέλλες. Η Φωτεινή είναι γιαγιά. Ένα νέο κορίτσι είναι γιαγιά. Ναι. Η Φωτεινή είναι που τη χτύπησε ο αστυνομικός από πίσω. Η εικόνα που έκανε το γύρο του κόσμου στην πραγματικότητα. Είναι τέσσερις από εμάς καθαρίστριες που αυτή τη στιγμή είναι στις Βρυξέλλες. Πήγαν εκεί για την ημέρα της γυναίκας και αυτό μας κάνει πολύ περήφανες, όπως είπε η Δέσποινα πιο στην αρχή, ότι είναι τιμή που, και ότι είναι πρώτη φορά που γίνεται εδώ αυτή η συγκεκριμένη δουλειά. Τα ίδια λόγια τα ακούσαμε και όταν είχαμε πάει στο Στρασβούργο. Επιτέλους στο Στρασβούργο άνθρωποι του Μόχθου. Εγώ θέλω να πω, γιατί δεν θα ήθελα αυτό να το προσπράσουμε χωρίς να πω κάτι για το θέμα της αλληλεγγύης. Πρώτον, θέλω να πω ότι όντως πραγματικά εκεί κάτω στη σκηνή όντως μαζέσαν πολλά πράγματα. Γεννήκαμε μεταξύ μας μάνες, αδερφές, φιλενάδες, όποτε κάποια στιγμή κάποια κάτω από την ένταση, από το φόβο, να μην το ξεχνάμε, ο φόβος είναι ένα πολύ δυνατό συναίσθημα. Δεν το νιώσαμε πάρα πολλές φορές. Απλά δεν είχαμε περιθώρια να τον αφήσουμε να υπερισχύσει ο φόβος.
Εκεί λοιπόν, πολλές φορές κρατηθήκαμε μία με την άλλη. Εγώ χθες, πράγματος χάρη, η Ανούλα με έλεγε, θυμάσαι Δήμητρα που έλεγες πάντα από την αρχή ότι είμαι σίγουρη ότι θα γυρίσουμε ξανά όλες στη δουλειά. Ήθελα να πω ότι για μένα αλληλεγγύη, πέρα από όλα αυτά που είπαν τα κορίτσια, είναι ότι όταν ένας άνθρωπος, θα σας το πω έτσι, σαν μια παράσταση, κάτω από το βάρος των προβλημάτων, της αγωνίας, τους φόβους, τους γονατίσει, είναι αυτό που θα έρθει, θα σε πιάσει από το χέρι, θα σε ξαναστήσει τα πόδια και εσύ θα μπορέσεις να συνεχίσεις. Και ξέρεις, είναι και ένα αστείο που λέγαμε, ότι εμείς όταν πρωτοστήσαμε τη σκηνή τις πρώτες μέρες, είχαμε πει ότι αν τυχόν το βράδυ, τη νύχτα, έρθουν οι αστυνομικοί να σηκώσουν τη σκηνή, έπρεπε να υπάρχει ένα τηλέφωνο που θα είναι στον κατάλογο του τηλεφώνου μας να είναι πρώτο. Λοιπόν, είχαμε κανονίσει λοιπόν αυτό το τηλέφωνο να είναι της Μυρτός. Λοιπόν, αλλά επειδή το Μυρτό είχε αφομοί, δεν μπορούσε αυτό να γίνει. Και το κάναμε. Μυρτό! Και ακόμη στα τηλέφωνά μας έτσι υπάρχει. Μυρτό! Να είναι το πρώτο να ειδοποιηθεί και να μπορέσει. Ναι. Υπάρχουν πολλά τέτοια πράγματα που... Εμείς όπως και να έχει θα κρατήσουμε αυτές τις καλές στιγμές πια, γιατί είναι σίγουρο ότι σε λίγο θα είμαστε πίσω στη δουλειά μας. Θα κρατήσουμε λοιπόν όλες αυτές τις καλές στιγμές που θα μας ενώνουν. Νομίζω ότι όλες αυτό θα θέλαμε μετά από αυτό όλο που ζήσαμε. Αντωνία, η πιο ζωφερή, η πιο φωτεινή, η πιο σκοτεινή, η πιο φωτεινή. Η ζωφερή μπορώ να πω ότι ήταν όταν, ενώ είχαμε κερδίσει τη δίκη στο πρωτοδικείο, ναι. Μετά από λίγο μας έκανε αγωγή το Υπουργείο στον Αρεοπάγο. Εκεί ήταν, εντάξει, καταρρεύσαμε. Ήταν πάρα πολύ οδυνηρό για μας, γιατί είχε περάσει πάρα πολύ καιρός. Παρότι κερδίζουν μια υπόθεση και κάνει προσφυγή το ελληνικό δημόσιο, που ήταν ένα πολύ μεγάλο σοκ, παρόλα αυτά συνεχίζουν πιο δυνατά. Έτσι. Ναι, και αυτό. Είναι ένα προσωρινό σοκ παθαίνεις και μετά γίνεσαι πιο σκληρή. Θέλεις δηλαδή να πολεμήσεις πραγματικά αυτό το πράγμα που τα έχει βάλει μαζί σου και ας είναι και το ίδιο το κατεστημένο, ας πούμε, ουσιαστικά το κράτος. Ναι. Ευχάριστη στιγμή είναι όταν ήταν πρωτοχρονιά, τώρα φέτος την πρωτοχρονιά, που χιόνιζε και ήμασταν στη σκηνή και είχαμε βάλει μουσική, ξέρεις, και καθόμασταν, ας πούμε, και αναλογιζόμασταν όλο αυτό το τι έχει συμβεί μέχρι τώρα και πέρασαν πάρα πολύ καλά αυτή την πρωτοχρονιά, παράλληλα και που ήμασταν έξω από το σπίτι μας, ας πούμε. Ήταν μια πολύ ιδιαίτερες στιγμές. Ο γιος σου ερχόταν? Ο γιος μου ερχόταν μερικές φορές, αλλά εντάξει, με χαιρέταγε και έφευγε, γιατί στεναχωριόταν και λίγο με όλη αυτή την κατάσταση που περνάω, την οποία βιώνει κι αυτός, αλλά τη βιώνει σιωπηρά, γιατί είναι ένα παιδί πολύ ευαίσθητο και δεν θέλει να μεταδώσει το άγχος που... το δικό του, ξέρεις, ας πούμε, σε μένα, ότι όλα αυτά που περνάω, ας πούμε, εντάξει. Σίγουρα όμως, νομίζω ότι αισθάνεται καλά για μένα, αισθάνεται όμορφα. Έχουμε μια πάρα πολύ καλή σχέση, είναι πολύ όριμος. Πήρε ένα καλό παράδειγμα. Και ναι, ίσως είναι και αυτό. Ίσως είναι γι' αυτό. Θέλω να σας ρωτήσω, επειδή όλοι είσαστε μαμάδες, εκτός από τη Γεωργία, εμένα, την πρόεδρο προς το παρόν, αγωνιζόσασταν για εσάς ή είχατε στο μυαλό σας τα παιδιά σας? Προφανώς οι μητέρες έχουν τα παιδιά στο μυαλό τους. Πάντα. Θέλεις να πάρεις κάποια πράγματα, να καταφέρεις κάποια πράγματα, όχι τόσο μόνο για τον εαυτό σου, αλλά για το μέλλον των παιδιών σου. Σε ηθικό ή
Έχει σημασία, λες, σκεφτόσασταν ναι, την ναι, επιβίωση, ναι. Βίωση την καθημερινότητα, τα οικονομικά όχι, ή σκεφτόσασταν όχι, και ότι δίνουμε ένα πλήγμα σε ένα σύστημα που μας καταρακώνει. Αυτό, αυτό είναι το πρωτεύον είναι το ηθικό και το οικονομικό έρχεται μετά. Πάντα έτσι πρέπει να είναι τα πράγματα για να μπορείς να καταφέρεις πραγματικά να αλλάξεις μια κατάσταση. Αυτό πιστεύω εγώ τουλάχιστον. Ναι, σίγουρα. Κύριε Αντιπρόεδρε. Εγώ, επειδή προηγούμενα συζητούσα, συζητώντας πριν να ξεκινήσει, είπε κάτι η Ανούλα για το πώς αντιμετωπίστηκε και ήθελα να ακουστεί, δηλαδή πέρα από την αλληλεγγύη που στήριξε με τις συγκεκριμένες δομές τον αγώνα, μία ολόκληρη κοινωνία με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο στήριξε αυτό τον αγώνα και θα ήθελα λίγο να μας το πει η Άννα, γιατί είναι καλό να ακουστεί για το παιδί και για το φωτιστήριο. Ναι. Εγώ όταν βγήκαμε στη διαθεσιμότητα, η μικρή μου, παρόλο μικρή στην ηλικία, έχει καταφέρει και στα 15 ήταν στο proficiency. Το πρώτο πράγμα που σκέφτηκα να κόψω ήταν τα αγγλικά. Και ας ήταν. Ευτυχώς οι άνθρωποι που είχαν το φροντιστήριο δεν το δεχτήκανε. Και μου παραχωρήσανε τη μικρή και πήρε το proficiency χωρίς να πληρώσω. Αλλιώς θα το έκοβα, γιατί θεωρούσα ότι θα το κάνει αργότερα. Ήταν στη δεύτερη χρονιά και ήταν κρίμα να το αφήσω. Και έτσι δεν δεχτήκαν οι άνθρωποι και δεν το πλήρωσα. Και πήρε το proficiency και με υψηλό βαθμό. Γιατί το άξιζε το παιδί και ακόμα και αυτό αλληλεγγύη είναι, δηλαδή ήταν, τι να πω, γιατί δεν υπήρχε περίπτωση να το πληρώσω. Όπως ξέρουμε το proficiency έχει πιο πολύ κόστος από το απλά αγγλικά. Και σε πολλά πράγματα που είχαμε δυσκολία, γιατί τους δύο πρώτους μήνες μας βάλανε ολόκληρο το μισθό όπως τον παίρναμε και μέσα στο ενδιάμεσα, δεν παίρναμε καθόλου λεφτά. Για 2-3 μήνες δεν παίρναμε καθόλου λεφτά και βλέπαμε ένα συγκεκριμένο σήμερα πολιτικό που μπροστά μας περνούσε και πήγαινε να πάρει λεφτά από το ATM και η Κωστοπούλου το έτρεχε από πίσω και του λέει για μένα έχει το δικό μου το τέτοιο, το δικό μου το λογαριασμό είναι άδειος. Και το έκανε επιδεικτικά αυτό. Εκεί νιώθαμε οργή. Εκεί μας έκανε να δυναμώνουμε πιο πολύ. Δηλαδή, εκεί που λέγαμε τώρα τι κάνουμε. Εκεί ήταν που παίρναμε και ο κόσμος που περνούσε δίπλα και ειδικά οι ηλικιωμένοι παρατηρούσα. Που ερχόταν δίπλα μας οι μεγάλοι άνθρωποι και μας έλεγε, να μην πω τη λέξη, τους. Δηλαδή, μας δίνανε πολύ κουράγιο. Αγωνιστείτε, εννοείται. Ναι, 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 ναι. Αγωνιστείτε, δηλαδή από το τίποτα ξεκινούσαμε. Μόλις ερχόταν οι άνθρωποι με τις τσάντες που περνούσαν με τα ψώνια και σταματούσαν και μας κοιτάζανε και μας λέγανε σας χαίρομαι και σφίγγα τη γροθιά, εκεί παίρναμε κουράγιο πραγματικά. Μάθατε, αν το παράδειγμά σας, πήρατε μηνύματα ότι το δικό σας παράδειγμα το μιμήθηκαν άλλες κατηγορίες εργαζομένων που πλήττονται. Αν κρίνουμε και μόνο, που πλήττονται. Ήταν, νομίζω, ήταν οι σχολικοί φύλακες, αλλά μαζί μας. Είχανε κατασκηνώσει και δίπλα σας, έτσι. Δίπλα ήταν, μας, η παρα... δηλαδή, ήταν η διπλανή σκηνή. Ερχόταν από εταιρείες ιδιωτικές μερικές φορές, αλλά όχι έντονα. Έτσι, πιστεύω ότι πολλοί εργαζόμενοι και από τον ιδιωτικό τομέα θα θέλανε να έρθουν σε εμάς. Αν εμπνεύστηκαν, αν πήρατε... Τώρα, καθώς ο χρόνος έχει περάσει, μήνυμα ότι είδαμε εσάς και αγωνιστήκαμε και εμείς. Έρθει πολλοί σε εμάς. Και η πολιτική μηχανική και πολλοί είχαν έρθει. Κατά καιρούς έρχονται πολλά σωματεία σε εμάς. Έχετε και ότι... το βιβλίο εξάλλου ναι, που ναι, ναι. έγραφαν. Κυρία Τσιφτσή, εκεί είχαν οι κοπέλες της μια πολύ φιλόξενη γωνιά, όπου η αλληλεγγύη ήταν αμφίδρομη. Στην πραγματικότητα έρχονταν άνθρωποι να συμπαρασταθούν, αλλά ταυτόχρονα έπαιρναν δύναμη από τις κοπέλες. Και εγώ θυμάμαι και τις ώρες και ώρες πολλές φορές που πήγαινα ακόμα και πολύ αργά να δω τι κάνουν. Ακόμα και τέτοιες ώρες υπήρχαν άνθρωποι απλοί που έβρισκαν καταφύγιο συμπαραστεκόμενοι στα κορίτσια. Οι σχολικοί φύλακες είναι και αυτοί ένα άλλο υπόδειγμα αγώνα και όλη η πορεία που έκαναν από τη Θεσσαλονίκη στην Αθήνα
ο δικός, προβάλλοντας την... Ο μαραθώνιος πλεονάσματος που ονομάστηκε. Έτσι. Όμως, θέλω να κάνω εγώ μια ερώτηση, να σας υποκαταστήσω λίγο. Επειδή όταν σου στερούν το ψωμί σου και τη δουλειά σου, δοκιμάζουν τα όρια σου. Και επειδή εσείς αποδείξατε ότι ακόμα και όταν μπαίνεις σε αυτή τη θέση, της οικονομικής ασφυξίας δηλαδή και της εξουθένωσης, καμιά σας δεν ήταν ευκατάστατη, καμιά σας δεν είχε κομπόδεμα στην άκρη, είστε όλες γυναίκες του αγώνα, του μόχθου, της δουλειάς, του ιδρώτα. Αυτό που κυρίαρχα εισπράταμε το τελευταίο διάστημα, αλλά και που επαναλαμβάνεται. Και επαναλαμβάνεται και απέναντι σε ολόκληρους λαούς. Ότι αν σου στερήσουμε τα χρήματα, θα πεθάνεις. Δεν έχεις επιλογές. Εσείς τεθήκατε αντιμέτωπες με αυτό το δίλημα. Σας στέρισαν τις αποδοχές, σας στέρισαν την προοπτική, αλλά όχι απλώς δεν πεθάνατε, επιζήσατε και εμπνεύσατε. Πώς το βιώσατε αυτό? Αυτό θα ήθελα έτσι να μας πείτε. Ένα πράγμα που λέγαμε είναι μην καρτεράτε να λυγίσουμε, μήτε για μια στιγμή ένα στίχος. Ο επόμενος όμως αναφέρει, το κάνουμε αυτό γιατί αγαπάμε πάρα πολύ τη ζωή. Λέγοντας, αντίθετα από ό,τι και να κάναν, δεν μας λυγίσαν, όντως. Γιατί πιστεύω ότι γιατί δεν είχαμε να ελπίζουμε τίποτα άλλο παρά μόνο αυτό. Την αξιοπρέπειά μας θα την παίρναμε, γιατί το είχαμε πιστέψει, όπως το έλεγαμε και πιο μπροστά, ότι μόνο μέσα από αυτόν και μόνο τον αγώνα. Όταν πιστεύεις τόσο πολύ αυτό, έχεις κερδίσει το μισό... Το έχεις κερδίσει. Δεν ξέρω αν αυτός ο αγώνας δεν κατέληγε έτσι πως έχει καταλήξει τώρα, που περιμένουν τα κορίτσια, ας πούμε, να επιστρέψουν. Όμως πιστεύω είτε με τον έναν τρόπο, είτε με τον άλλον, πρώτον, αυτός ο αγώνας θα ήταν νικηφόρος, γιατί πλέον ήταν νικηφόρος και όχι ο αγώνας των καθαριστριών πλέον. Ήταν ο αγώνας ολόκληρης της κοινωνίας, γιατί η κοινωνία τον είχε ανάγκη. Το χρήμα δεν είναι το παν. Όχι. Το χρήμα δεν είναι το παν. Και αυτό ξέρετε, από το καταλαβαίνουμε, ότι... εγώ έλεγα πάντα ότι κουτσά στραβά θα ζήσουμε. Δεν ξέρω αν είναι σωστή η λέξη, θα ζήσουμε. Θα τα καταφέρουμε. Θα τα καταφέρουμε. Βέβαια, είναι άλλο ζώο και άλλο απλά... αυτή τη λέξη δεν μπορώ να βρω. Επιβιώνω. Όμως, εγώ έχω... το είπα και κάποια στιγμή θα το πω και κάπως διαφορετικά. Δεν ξέρω αν αυτό θα καλύψει. Όταν είχαμε πάει το πρώτο ταξίδι στις Βρυξέλλες, καλεσμένες από το Alter Summit, ήταν μια τρομακτική εμπειρία. Εκεί υπήρχαν χιλιάδες άνθρωποι που ούτε μιλούσαν την ίδια γλώσσα, ούτε είχαμε τα ίδια ήθη και έθιμα, όμως ήμασταν όλοι μαζί σε ένα δρόμο και διαδηλώναμε. Λοιπόν, όταν οι άνθρωποι αυτό το καταφέρνουν, τότε νομίζω ότι όλοι οι λαοί μπορούν να ελπίζουν σε κάτι καλύτερο. Και ίσως είναι πλούσιοι. Μήπως αυτός είναι ο πραγματικός πλούτος. Πλούτος είναι αυτό ακριβώς. Όπως το έχουμε πει τα περισσότερα κορίτσια, ότι αυτό που εισπράττω εγώ, έχω καταλάβει πλέον ότι είμαι καλύτερος άνθρωπος. Και όχι καλύτερος άνθρωπος έτσι απλά. Έχω βιώσει και έχω καταλάβει ότι όντως είμαι καλύτερος άνθρωπος. Μέσα από αυτό το δύσκολο πράγμα, η ζωή έρχεται να σου πει και να ανατρέψει πολλά πράγματα. Αν κάποιος εμένα μου έλεγε πριν από 2 χρόνια, πριν από 20 μήνες, που βγήκα στη διαθυσιμότητα, ότι εγώ θα ζούσα όλα αυτά, ότι θα ήμουν στο ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ,
και μετέπειτα με πολύ μεγάλη τιμή ήταν αυτό, στα ψηφοδέλτια του ΣΥΡΙΖΑ, θα του έλεγα με συγχωρείς, με δουλεύεις. Και αυτό φυσικά δεν ήταν στο πρόσωπο της Δήμητρας Μανώλη. Ήταν στο πρόσωπο όλων αυτών των ανθρώπων, των κοριτσιών που αγωνιζόταν, και όχι μόνο των καθαριστριών, των σχολικών φυλάκων, που νομίζω ότι όντως πρέπει να πούμε δύο λόγια, των καθηγητών. Δώσαμε πολύ σκληρές μάχες μαζί με τους σχολικούς φύλακες και με τους καθηγητές. Δεν θα ξεχάσω ποτέ εκείνη την ημέρα και η Δέσποινα το φέρει πολύ βαραίος, που για δύο λεπτά δεν πρόλαβε να μπει μέσα στο μεταρρύθμισης και κλειστήκαμε εμείς απ' έξω και οι υπόλοιποι από μέσα. Εκείνη την ημέρα ήταν πολύ φρικτή ημέρα, τα δακρυγόνα, το ξύλο. Μετά είχαμε μεταφερθεί όλοι στο Υπουργείο Οικονομικών και μας είχαν αποκλείσει εμάς μπροστά στο Υπουργείο τους σχολικούς φυλάκους από τη μία πλευρά και τους καθηγητές από την άλλη πλευρά. Και αυτό, να θέλεις να βρεθείς με τους ανθρώπους που τους ξέρεις, που τους νοιάζεις, που ανησυχείς για αν είναι καλά, και να μην σου το επιτρέπουν, είναι κάτι που δεν μπορείς να το αντέξεις. Εκείνο που θέλεις πραγματικά είναι να σπάσεις αυτόν τον κλειό με κάθε θυσία και να αγκαλιάσεις και να τον αγκαλιάσεις αυτό. Αυτό. Και πώς νιώθατε που δεν μπορούσατε να το σπάσετε τον κλειό? Η χειρότερη μου ήταν αυτό το πράγμα. Όταν είχα χτυπήσει το πόδι, εμείς είχαμε χτυπήσει την ίδια μέρα με την Ανούλα. Και δεν χτυπήσατε εγώ... μόνες. Όχι βέβαια, όχι βέβαια, δεν χτυπήσαμε, ούτε κατά λάθος. Δεν γλιστρήσατε. Ήταν... όχι, δεν γλιστρήσαμε. Ήταν όταν εγώ ήμουνα με τις πατερίτσες και δεν μπορούσα να πάω νοσοκομείο μαζί τους, βέβαια. Ήταν σε κάποια στιγμή, τα κορίτσια είχαν κατέβει κάτω στο Νίκη, στη Νίκης, τους είχαν εγκλωβίσει μέσα στο Α, τρώγαν το ξύλο της αρκούδας, εγώ το μαθαίνω πάνω, και κόντευα να τρελαθώ γιατί δεν μπορούσα να περπατήσω. Και όταν τις είδα πλέον να έρχονται και σε μία απόσταση από εδώ μέχρι εκεί, πλέον δεν λογάριασε τίποτα. Και σηκώθηκα με τις πατερίτσες. Το μόνο που ήθελα ήταν να βρεθώ, ας πούμε, μαζί τους, να τις αγκαλιάσω και να δω ότι είναι καλά. Άννα, τι είναι για σένα μετά από όλα αυτά πλούτος? Πλούτος είναι αυτό που έζησα, αυτό που πέρασα, αυτά τα συναισθήματα που πήρα από την αρχή μέχρι το τέλος αυτού του αγώνα. Εκεί που ήμασταν, που ερχόταν ο κόσμος για να μας δώσει δύναμη, για να μας δώσει κουράγιο, και ή μέχρι το βράδυ που, αν καθόσουν από το πρωί μέχρι το βράδυ, θα έβλεπες από απλούς ανθρώπους μέχρι γνωστούς ηθοποιούς, χιλιάδες άνθρωποι που ερχόταν και έλεγες, τώρα για μένα έρχονται αυτοί, έλεγες. Ήταν δηλαδή η αγάπη του κόσμου που ήταν, δεν νομίζω ότι ήταν δηλαδή από μια παράταξη όλοι αυτοί, ήταν απλά άνθρωποι απλοί που καταλαβαίναν τη θέση μας. Και δεν θα το ξεχάσω ποτέ, που όλο αυτό, σίγουρα έχω παρατήσει το παιδί μου. Για να είμαι εκεί, έχω παρατήσει το παιδί μου. Δηλαδή, η μία ζωή ξεκινήσαμε... στην εφηβεία. Ναι, την άλλη είμαστε στο δρόμο. Είχε καταντήσει το πεζοδρόμιο να είναι, είτε κοιμόμαστε κάτω στα πλακάκια δύο ώρες για να συνέρθουμε, να μπορέσουμε να έχουμε την υπόλοιπη μέρα και την υπόλοιπη ώρα λίγο δύναμη για να μπορέσουμε να διατηρηθούμε, είτε που θα είμαστε για λίγο να πάμε στο σπίτι να ξαναέρθουμε πάλι στον αγώνα. Όλο αυτό, δηλαδή, εάν μου το έλεγε κάποιος πριν δύο χρόνια ότι θα το ζούσα, δεν υπήρχε. Κάποια φορά θυμάμαι τη Γεωργία που κοιμόμαστε κάτω και ήταν το κρύο και λέγαμε, το ότι κοιμάμαι στο Σύνταγμα και να είναι δίπλα τα μεγάλα ξενοδοχεία και εμείς είμαστε... όπου και να το πούμε δηλαδή, δεν υπάρχει ότι θα το ζούσαμε αυτό. Αντωνία, τι είναι για σένα πλούτος πια? Πλούτος είναι η αγάπη και η αλληλεγγύη που παίρνεις από τους ανθρώπους, γιατί οι άνθρωποι που κατεβαίνουν στα δύσκολα είναι οι άνθρωποι που ξέρουν να αγαπάνε και να προσφέρουν στον άλλον.
και αυτούς τους ανθρώπους είχαμε δίπλα μας και αυτή την αγάπη και την προσφορά πήραμε. Αυτός είναι ο πλούτος. Σπάσατε το μοντέλο του απομονωμένου καταναλωτή, ο οποίος είναι και πάρα πολύ ευάλωτος βέβαια. Διότι όταν έχεις καταφέρει, το διέρη και βασίλευε το περίφημο, όταν έχεις καταφέρει να απομονώσεις τους ανθρώπους, τους έχεις καταστήσει και αδύναμους. Βέβαια, μόνο με την ενότητα μπορεί, μπορεί ο κόσμος να διεκδικήσει τα δικαιώματά του. Γεωργία. Πλούτος είναι όλοι αυτοί που γνώρισα, είχα την τύχη, είχα την τιμή να γνωρίσω αυτούς τους 20 μήνες που μπήκαν στη ζωή μου και δεν θέλω να φύγουν από αυτή. Όλα αυτά, οι υπέροχες εμπειρίες που γνωρίσαμε στα ταξίδια. Αν μου επιτρέπεις να πω ότι ενώ σου έκοψαν όλες τις επικοινωνίες σταθερά, κινητά, βρήκες άλλες διόδους επικοινωνίας, άλλα κανάλια, νομίζω πολύ πιο ουσιαστικά. Βεβαίως, γιατί είμαι από αυτούς που πιστεύω ότι η λύση δεν είναι ποτέ μία. Γι' αυτό δεν μπόρεσαν να με πείσουν ότι εγώ θα έλυνα το πρόβλημα το οικονομικό της χώρας μου. Θεωρώ πως τα προβλήματά μας υπάρχουν πάντα πολλές διαφορετικές λύσεις. Αρκεί να ψάξω. Δέσποινα. Πλούτος για μένα είναι πέρα από όλα αυτά που είναι πάρα πολύ σημαντικά και έτσι ακριβώς τα βίωσα κι εγώ. Πλούτος για μένα λοιπόν είναι το ότι είπα κάποια στιγμή ότι εγώ δεν ονειρεύτηκα συντρίμια για τα παιδιά μου και μέσα από αυτόν τον αγώνα λοιπόν άλλαξε όλο αυτό και σίγουρα εδώ και αρκετό καιρό και εμείς αλλά και τα παιδιά μου που κατ' επέκταση είναι όλων τα παιδιά, απλά εγώ το επικεντρώνω στα δικά μου, αλλά είναι όλων τα παιδιά, μπορούν να βλέπουν ψηλά τον ήλιο πια, γιατί έχουμε βάλει ένα τόσο μια μικρή ψηφίδα για να γίνει και αυτό. Και χαίρομαι που έγινε. Και να πούμε ότι έχεις δύο παιδιά και πολύ μεγάλα, είναι 30 και 31. Ναι, και 30 και 31 ετών. Χωρίς εισόδημα. Χωρίς εισόδημα. Και είσαι και χωρίς σύζυγο. Ναι. Χωρίς διαζευμένη, χωρίς διατροφή. Έτσι ακριβώς. Και χαίρομαι που... Αλλά πλούτος είναι οι άνθρωποι. Ναι, είναι οι ψυχές, είναι τα χαμόγελα, είναι ο τρόπος σκέψης πια που άλλαξε. Ό,τι μπορεί να μας κάνει, αυτό που είπαν τα κορίτσια, καλύτερους ανθρώπους. Αυτό είναι πλούτος. Θα ήθελα... Αν συμφωνείτε, δεν ξέρω αν είναι κάτι που θέλει κάποια να προσθέσει. Εγώ νομίζω ότι έχουμε δώσει νόημα στην ημέρα και πραγματικά θυμήσατε άλλες εποχές και είναι πολύ συμβολική και φορτισμένη θετικά η επίσκεψή σας εδώ σήμερα. Κύριε Πρόεδρε, το δικό σας... σχόλιο για να κλείσουμε. Ναι, εγώ νομίζω ότι πρέπει να δουν αυτή τη συζήτηση ο κύριος Γιουνκέρ, ο κύριος Ντάισελμπλουμ, εκείνοι όλοι οι οποίοι, ο κύριος Σόιμπλε, εκείνοι όλοι οι οποίοι ισχυρίζονται ότι υπάρχει περιθώριο στην Ελλάδα και για άλλη δυστυχία και για άλλες περικοπές, εκείνοι όλοι που δεν έχουν ίσως καταλάβει ποια ήταν τα θύματα των πολιτικών που οι ίδιοι επέλεξαν και που οι ίδιοι χάραξαν. Υπόθηκε από τον κύριο Γιουνκέρ πριν από κάποιες ημέρες, κάποιες εβδομάδες, ότι στην περίπτωση της Ελλάδας διαπράχθηκε από πλευράς της Ευρώπης μία ύβρις. Και αυτό νομίζω ότι ήταν μία πολύ εύστοχη δήλωση. Είναι ύβρις αυτό που συνέβη στις κοπέλες. Είναι ύβρις αυτή η βίαιη αφαίρεση της εργασίας και η προσπάθεια αφαίρεσης της αξιοπρέπειας. Είναι από την άλλη κάθαρση η αποκατάσταση αυτών των εργασιακών σχέσεων και είναι έμπνευση και τιμή
για όλους μας και για όλες μας το παράδειγμα των κοριτσιών. Πάντοτε θα τις λέω τα κορίτσια και πάντοτε θα με λένε Ζωή. Ο αγώνας τους ενέπνευσε πολλούς, ενέπνευσε και εμψύχωσε πολλές άλλες γυναίκες. Νομίζω ότι με το παράδειγμά τους τίμησαν με τον καλύτερο τρόπο και την γυναικεία υπόσταση, που δεν είναι μόνο έμφυλη, έχει πολλές άλλες διαστάσεις και παραμέτρους. Και θα ήθελα να τις ευχαριστήσω, να σας ευχαριστήσω, κορίτσια, από καρδιάς που υπάρχετε, που δώσατε αυτόν τον αγώνα, που το κάνατε με τέτοια αξιοπρέπεια, που δεν λυγίσατε στιγμή και αποδείξατε ότι όλα είναι εφικτά, αρκεί να το πιστέψεις. Σας ευχαριστούμε πολύ, κορίτσια, που ήσασταν εδώ σήμερα. Ευχαριστούμε πολύ. Πήραμε κουράγιο και από εσάς. Πολύ κουράγιο. Μας δώσατε πολύ περισσότερο από αυτό που πήρατε. Ας ευχηθούμε το παράδειγμα των γυναικών να δώσει τη δύναμη και σε άλλες κατηγορίες εργαζομένων που πλήττονται και σε άλλους οι οποίοι είναι αφανείς και δεν τολμούν να διεκδικήσουν, γιατί η δουλειά μας κάνει να νιώθουμε δυνατούς. Είναι κάτι που μου είπε μία άνεργη φίλη και θέλω να το αναφέρω εδώ, ότι μου είπε «έχω χάσει την εργασία μου και νιώθω αδύναμη». Και εννοούσε και πέρα από το οικονομικό. Χάνεις ένα πολύ ζωτικό κομμάτι της έκφρασης, της δημιουργίας, της υπάρξης. Σας ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ, κυρία Πρόεδρε, κύριε Αντιπρόεδρε, κυρίες. Ευχαριστούμε και εμείς. Δέσποινα, Γεωργία, Αντωνία, Άννα και Δήμητρα. Κυρίες και κύριοι, από εμάς εδώ, στο εντευκτήριο της Βουλής των Ελλήνων, καλό σας βράδυ.